θέλω να μου πεις πώς έχει αλλάξει η ζωή σου από τη στιγμή που έφυγες από την Ελλάδα, ήρθες εδώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη για την αρχή, μετά από Ουάσιγκτον. Παντρεύτηκες. Πες μου όλες αυτές τις δουλειές. Έχεις κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή σου. Το ξέρω. Πώς έχει αλλάξει, δεν ξέρω, πάμε στο σύντομο μου και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαι άνθρωπος που νιώθω κάτι, το κάνω με όλο μου το σόι. Το σόι, ναι, το κάνω με όλη μου την αγάπη και την ψυχή μου, σόι, ψυχή. Και μετά όταν νιώθω ότι κλείνει το βιβλίο, κλείνει. So, μετά έλεγα ότι ήθελα να παντρευτούμε, ήθελα να ξεκινήσω την οικογένεια. Δεν αφήνω τη μουσική, γιατί η μουσική μου είναι λατρεία μου. Τη λατρεύω, δεν αντέχω κάποια τραγούδια. Και απλά έχει αλλάξει, αλλά είναι, όχι έχει αλλάξει, απλά πάω σε άλλο επεισόδιο τώρα. Θα σε ξαναδώ, θα σε πιάσω να σε... Αγαπάω πολύ αυτό που κάνω και ο κόσμος στην Ελλάδα με έχει υποστηρίξει πάρα πολύ. Τόσα χρόνια τους λατρεύω, αλλά και μετά λέω, ξέρεις τι, για την ψυχολογία μου και για τα καλά μου και να μου μπερδευτώ, δεν ξέρω πώς μπορώ να το εξηγήσω. Πρέπει να κοιτάξω την οικογένεια επίσης, γιατί ένιωθα ότι έχανα στιγμές από την αδερφή μου, από τους γονείς μου που ξέρουν ότι ήμουν στην Ελλάδα και λατρεύω αυτό που έκανα και με τον κόσμο τους λατρεύω. Αλλά στην ίδια φάση μετά λες μέσα σου, ξέρεις τι, να μην ξεχνάμε και την οικογένεια μας, γιατί στο τέλος μόνο αυτό, αν είναι μόνο αυτό, είναι αυτοί που πονάνε για μένα πιο πολύ. Δεν θέλω να χάσω στιγμές, μετά που πέθανε ο θείος μου, ο Χρήστος, εκεί κάτι μου έστειψε στο μυαλό και λέω, περίμενε. Ξέρεις τι, αν κάνεις οργάνωση, υπάρχουν ώρα για όλα. Και την οικογένεια και τον άντρα σου, τα παιδιά σου και την καριέρα σου και τις σπουδές σου, όλα ωραία οργάνωση. Και δεν ξέρω, όταν έγινε αυτό κάτι μου άναψε. Πόσο δύσκολο είναι να αφήνεις πίσω κάτι που έχεις δουλέψει τόσο σκληρά γι' αυτό, γιατί ήταν το παιδικό σου όνειρο. Ξέρεις, πολλοί όταν ήρθαν εδώ είπανε, σίγουρα, τι έφυγες, μετά από το Eurovision είσαι τρελή αυτό. Και δεν το έβλεπα ποτέ ότι φεύγω. Δεν το έβλεπα ότι, ξέρω, είπα κλείνω το βιβλίο. Αλλά δεν το εννοώ έτσι ότι κλείνω και δεν ξαναγυρνάω. Το έβλεπα ότι ήταν το σωστό πράγμα να κάνω εκείνη τη στιγμή. Το νιώθω και ξέρεις τι, προτιμώ να κάνω λάθος, που είναι η δική μου επιλογή, παρά να ακούσω κάποιον άλλον και μετά να πω ήταν λάθος. Καλύτερα να νιώθω κάτι και αν ήταν λάθος ή αν μου άρεσε, τα κοιμάμαι πιο καλά ότι ήταν δική μου απόφαση. Και δεν νιώθω ότι ποτέ το άφησα. Απλά εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι έπρεπε να φύγω. Αλλά είχε υποθεί τότε ότι κάποιος σε στεναχώρησε, Απλά θα σου πω ότι είχα κάνει πράγματα και ξέρεις τι, φτάνει στην Ιάρκη που λες, you know what, όχι, ποτέ δεν έχει να κάνει τον κόσμο, γιατί το πάντα λέω, γιατί το εννοώ ότι ο κόσμος πάντα με υποστήριξε. Αν δεν ήταν ο κόσμος, δεν θα είχα φτάσει ούτε να με ψηφίζουν για την Eurovision να πάω. Όλο αυτό που έλεγα ότι φεύγω, πιζάω, ήταν για άλλους ανθρώπους που ήταν στην Ελλάδα. Καλημέρα μου, ξεχάσεις, γιατί εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Πως στην αρχή, πριν ήρθα στην Ελλάδα, είχα πάρει υποτροφία για τη μουσική, γιατί παίζω βιόλα. Και μετά από εκεί, όταν γύρισα μετά από το Eurovision, σπούδασα μαθηματικά. Και έλεγα να πάρω my business degree, γιατί επειδή ο Γιώργος κάνει business, δεν ξέρω, με ενδιαφέρε. Πήγανα στα ραντεβούς μαζί του και τον άφημα πως μιλάγε και τόσα πράγματα που δεν ξέρω, που δεν καταλαβαίνω. Δεν θα προσημαίνετε που να συνεργαστείς με τον Γιώργο κάποια στιγμή, να τον βοηθήσεις. Θα δουλεύω με τον άντρα μου, πιστεύω, δεν θέλω, γιατί δεν θέλω. Μου έχει πει άλλα στο γραφείο και αυτά και πήγαινα στην αρχή, αλλά μετά λέω, ξέρεις τι, δεν θέλω να μπορεί να κάνω κάτι λάθος ή να μην πάει κάτι καλό και να βλέπει το πρόσωπό μου και μετά να πάει σπίτι και να σκέφτεται το πρόβλημα. Όχι. Θέλω να κάνει τα πράγματα του στο γραφείο και μετά να έρθει στο σπίτι και να με βλέπει και να είναι σαν «Α, γυναίκα μου θα μην νομίζει». Τι σου λείπει περισσότερο από την Ελλάδα?
Ο κόσμος, τα φαϊτά, εντάξει, εμένα και τα φαϊτά είμαστε έτσι. Η τρακουλίνια. Περίμενε, η γιαγιά μου θα μου πει, η γιαγιά μου, η βασική άνθρωπος, και η ιδέα που τραγουδάω και η σκηνή και αυτά. You know, μ' άρεσε πάντα το live, είναι το αγαπημένο μου. Θάλασσα. Έχω ένα μυστικό που πριν... Αυτή τη δύσκολη στιγμή εύχομαι να υπάρχει κουράγιο και αγάπη και να ξέρω ότι όλα θα πάνε καλά. Γιατί είμαστε Έλληνες και πάντα, ό,τι και να είναι, πιστεύω ότι ερχόμαστε πάνω. Και ότι τους αγαπώ και τους ευχαριστώ που τόσα χρόνια νιώθω μια υποστήριξη και μια αγάπη. Το σέβομαι και ανυπομονώ όταν γυρίσω και με το καλό με τα παιδιά να γυρίσουμε και να δούμε πίσω στη χώρα. Μουσές πω να πω φιλιά σε όλοι στην εκπομπή. Ειδικά στην Ελεονόρα και ευχαριστώ που στείλετε την ευθμία, συγγνώμη εδώ και σας αγαπώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Καλομυράκι. Δεν ξέρω αν έχει τρόπο να μας βλέπει και στην Αμερική.